ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Προερχόμασταν από ένα νικηφόρο εκτός έδρας αποτέλεσμα στη δύσκολη έδρα του Ρουφ. Ξέραμε ότι για να έχει αξία το διπλό που πετύχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε το σημερινό παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που γενικά έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Ξέραμε ότι θα έρθει να αμυνθεί και να παίξει για το 0. Αλλά στην πορεία, παρόλο που καταφέραμε να προηγηθούμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αυτή η ομάδα έδειξε και επιθετικές αρετές. Είχαμε ένα κενό διάστημα 10-15 λεπτών όπου ισοφαριστήκαμε και γενικά δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση. Αλλά εκεί μέτρησε η ψυχή, οι δυνάμεις και η καλή τακτική που είχαμε στο παιχνίδι και πήραμε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο πετυχαίνοντας τον γκολ στα τελευταία λεφτά. Ένα παιχνίδι που είχαμε καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, εκτός το δεκάλεπτο αυτό το κενό που είχαμε, με καλή αμυντική λειτουργία, με καλή μεταφορά της μπάλας από περιοχή σε περιοχή και σε ένα παιχνίδι όπου είχαμε 7 τελικές προσπάθειες. Κερδίσαμε ένα πέναλτι, πατήσαμε περιοχή, ζητήσαμε ακόμα ένα πέναλτι καθαρό για μένα. Είχαμε ένα δοκάρι σε αντίθεση ο αντίπαλος. Είχε 2 ευκαιρίες και γενικά δικαιούμασταν να πάρουν αυτή τη σημαντική νίκη. Ότι η ομάδα βλέπουμε ότι έχει αρκετά προβλήματα με δύο στον Τάισον από το παρελθόν. Ο Τρουζέλης είναι παρουσιάστηκε, ο Καλής το ίδιο. Πώς μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά και πώς προβληματίζεις αυτό το γεγονός? Αυτή τη στιγμή μόνο με δουλειά. Βρίσκοντας λύσεις εσωτερικές και συγχρόνως δουλεύοντας ποδοσφαιριστές που ναι, δεν έχουν παραστάσει από την κατηγορία, αλλά με δουλειά, με προσπάθεια και με επιμονή θα πάρουν την ευκαιρία και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν στις δυσκολίες αυτών των δύσκολων παιχνιδιών. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να πάμε μέχρι 16 Δεκεμβρίου για τα επόμενα 5 παιχνίδια και να συζητήσουμε μετά στο διάστημα που μεσολαβεί του ενός μήνα εάν μπορούμε με τη διοίκηση και με τη βοήθεια όλων αυτών που περιμένουν αυτό κοντά μας να κάνουμε την ενίσχυση, να ενισχύσουμε την ομάδα με τουλάχιστον 3 προσφυγιστές που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Συγχρόνως στο διάστημα αυτό θα έχουν επανέλθει και οι 2 στρατευμένοι και πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο μετά τη διακοπή, αφού θα έχουν δουλέψει περισσότερο χρόνο και μαζί με τους προσφυγιστές μου και θα έχουμε αποκτήσει στην τακτική αυτά τα στοιχεία που θέλω εγώ στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή όμως ξανά απαντάω, είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε με εσωτερικές κινήσεις και λύσεις και πιστεύω πολύ σε αυτά τα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία, θα ανταποκριθούν. Coach, το γκολ της ισοφάρισης του Άγιαξ Σταύρο ήταν πανομοιότυπο με άλλα τέρματα που έχει δεχθεί φέτος ο Ελκός. Βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια νεκρά διαστήματα, οφείλεται σε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης? Σίγουρα μας προβληματίζει πολύ το γεγονός. Μας προβληματίζει γενικά το ότι σε 4 αγωνιστικές έχουμε δεχτεί 8 γκολ, ναι. Και αυτό είναι ένα μέσος όρος 2 γκολ ένα παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός εκεί πέρα. Σίγουρα δεν είναι μόνο τα νεκρά διαστήματα τα οποία έχουμε έλλειψη από τη συγκέντρωση, είναι και οι πολλές αλλαγές οι οποίες χρειάζονται να γίνουν ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Για δεύτερο μόνο παιχνίδι έπαιξε σήμερα ο Καλτής μαζί με τον Μανουσάκη. Την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξουμε πάλι δίδυμο. Την προηγούμενη εβδομάδα το αλλάξαμε την τελευταία στιγμή. Τα 2 πρώτα παιχνίδια έπαιξε με άλλο δίδυμο η ομάδα και με άλλη αμυντική τετράδα. Και σύν λοιπόν στο πρόβλημα της αυτοσυγκέντρωσης, τα κενά αυτά που υπάρχουν, εγώ θα πρόσθετα και τις πολλές αλλαγές προσώπων που δεν μπορούν να αφομοιώσουν εύκολα την τακτική. Είναι ένα θέμα, γιατί ξαναλέω εγώ είμαι εκθετικά ευχαριστημένος ότι σε 3 παιχνίδια πέτυχε η ομάδα 5 γκολ, πάνω από 1,5 μέσο όρο. Στα αμυντική μας λειτουργία έχουμε πρόβλημα και πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο πάνω σε αυτό το τομέα. Ο Όμιλος, πώς το κυκλικότητα της ομάδας, πώς τις βλέπεις, πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί το χρονοτάγραμμα? Μου λέει ότι ανεβαίνουν τελικά 7 ομάδες. Είναι σχεδόν σίγουρο. Πού πιστεύεις ότι ποιες ομάδες θα κρατηθούν τα πάνω, ποιες είναι για κάτω? Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι 3 ομάδες οι οποίες
είναι θεωρητικά καλύτερη στον Όμιλο. Και η Φυσιά, Νέα Ιωνία και η Γάλλιο, εάν κερδίζουν τα παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες, θα ξεκαθαρίσουν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και θα έχουν μια πολύ πιο καθαρή άποψη στη διακοπή για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα μπουν στην Εφτάδα. Εάν όμως αυτές τις ομάδες σπαταλάν βαθμούς, όπως για παράδειγμα τη δεύτερη αγωνιστική και η Φυσιά που εφερειχεί στην έδρα του Άγιαξ Τάβρο, έχουν τέτοιου είδους απώλειες, θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα που μέχρι την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική, πριν από το τέλος του, όλες οι ομάδες θα έχουν κοινό στόχο. Και να ανεβούν και να μην κινδυνεύσουν να πέσουν.